στην Κύπρο, ευχαριστούμε όλοι, όλους. Και στο τέλος αναρωτιόμαστε ποιος έπρεπε να δεχτεί τις ευχαριστίες. Άρα, επειδή είμαστε πολύ συχνά μαζί με τον Μάικ, θεωρώ ότι κάνουμε αυτή τη δουλειά ταυτόχρονα με συμπληρωματικό τρόπο. Θα αφήσω βέβαια και με αυτά που άκουσα από τον Διευθυντή. Είναι λογικό όλα τώρα για τους γονείς να σας προειδοποιούν και επειδή το θέμα είναι και η πρόληψη. Αλλά ποτέ μην ξεχνάτε, επειδή είναι ακόμα τα παιδιά σας στο δημοτικό, ότι έχουν δικαίωμα να ζήσουν την περίοδο του δημοτικού. Γιατί όταν είμαστε στο γυμνάσιο, μας εξηγούν ότι πρέπει να ζήσουν το λύκειο, άρα τώρα ετοιμάζονται για εξετάσεις κτλ. Όταν είναι στο λύκειο, ετοιμάζονται για το πανεπιστήμιο, στο τέλος ετοιμαζόμαστε για τη σύνταξη. Και δες πότε προλάβαμε και το κάναμε αυτό. Άρα, έχετε απόλυτο δίκιο όσο αφορά τα όρια. Τα όρια δεν είναι φυσικά. Όταν λέμε, ας πούμε, ότι οι πιο μεγάλοι έχουν όρια, να ξέρετε απλώς ότι μας κουράζει. Είναι η πρώτη αίσθηση, είναι η κούραση. Και αυτό, ενώ στην αρχή, όταν είμαστε πιο νέοι, φοβόμαστε ότι θα μας κουράζει, όταν είμαστε πιο μεγάλοι, πάλι καλά που έρχεται η κούραση να μας προειδοποιήσει, να μην κάνουμε μια βλακεία. Γιατί άμα δεν κουραζόσασταν ποτέ, τι θα κάνατε. Και πάνω κάτω το μικρό μοντέλο είναι το παιδί σας. Δηλαδή, λένε ότι είναι ακούραστα, αλλά είναι ακούραστα όσο είναι ξύπνια, ενώ κοιμούνται πολύ. Ενώ εσείς κοιμάστε λιγότερο. Άρα, στην πραγματικότητα έχουν μια μεγάλη κατανάλωση όσο αφορά τον μεταβολισμό τους και είναι λογικό να απορροφούν πολλά πράγματα. Άρα, το πρώτο πράγμα είναι το φαγητό. Μερικές φορές σας ξαφνιάζει ότι βλέπετε ένα μικρό μέγεθος και όταν βλέπετε την κατανάλωση. Άρα μετά ξέρετε βέβαια ότι μεγαλώνουν, φουσκώνουν κτλ. Είναι το ίδιο όμως και με τον εγκέφαλο και αυτό δεν το βλέπετε. Άρα εγώ είμαι πιο πολύ σε αυτή την κατηγορία με τα παιδιά. Ένας κανονικός γονιός βλέπει το σώμα του παιδιού του να μεγαλώνει. Βέβαια όταν λέω κανονικός γονιός εννοώ τους μπαμπάδες. Γιατί οι μαμάδες δεν το βλέπουν να μεγαλώνει, θα είναι παιδί μου έως το... Και η μετάφραση στα κυπριακά είναι μωρό, αλλά έχω παρατηρήσει ότι οι άντρες γίνονται ενήλικοι συνήθως όταν έχουν πεθάνει η μαμά τους. Ναι, γιατί δεν προλαβαίνουν πριν. Άρα περνάνε κατευθείαν από την στάση μωρό πατέρας. Δεν έχει ενδιάμεσο. Άρα ξαναλέω λοιπόν, μιλούσα για τους μπαμπάδες, είναι δύσκολο για τον μπαμπά να φανταστεί ότι μεγαλώνει το μυαλό του παιδιού του. Και στην πραγματικότητα το καταλαβαίνετε με μερικές ατάκες που σας πετάει κάπου κάπου και λες, μα το παιδί μου είπε αυτό. Και βέβαια το καλύτερο είναι όταν οι φίλοι σας σας μιλούν για το παιδί σας και λέει, ξέρεις τι μου είπες το παιδί σου. Και εσύ, γιατί είσαι και περήφανος κιόλας, αλλά δεν θες να το δείξεις, θες να πεις ότι στο σπίτι πάμε ότι μιλάει για τις φεύγα. Ναι, ναι, τι σου είπε. Τι εννοώ με αυτό. Επειδή τους έχουμε συνεχώς κοντά μας, τους γιους, τις κόρες, δεν καταλαβαίνουμε ότι ο εγκέφαλος είναι το εργαλείο που αλλάζει το περισσότερο στο παιδί. Και εκείνη την περίοδο δεν αλλάζει τόσο πολύ σε εμάς, στο δικό μας. Άρα δεν αξιολογούμε πολύ γρήγορα τι κάνει. Άρα, άμα το σκεφτείτε, σας δώσω ένα παράδειγμα με σκυλιά για να είναι πιο εύκολο. Και έτσι να μην τρομάξετε. Τα σκυλιά πάνω κάτω με την περίοδο που έχουν ζωής, υπολογίζουμε, δεν είναι τόσο σωστό, αλλά υπολογίζουμε ότι έχουν ένα συντελεστή 7. Δηλαδή πάνω κάτω, όταν εμείς λέμε ένα χρόνο, για το σκυλί είναι 7 χρόνια. Ενώ το ξέρετε, ενώ σας το λένε, είναι πολύ δύσκολο να δείτε το σκυλί την ώρα που γίνεται ενήλικας. Γιατί ξαφνικά αυτό γίνεται σε μερικούς μήνες. Γιατί φανταστείτε το 7 το κάνει μέσα σε ένα χρόνο. Άρα σε μερικούς μήνες ξαφνικά από το σκυλάκι σας έγινε το σκυλί. Που αρχίζει να πειράζει τη μάνα του. Τα έχετε δει αυτό, εντάξει. Αυτό το βλέπετε γιατί είναι το σώμα. Όμως, στην πραγματικότητα, όσο αφορά τον εγκέφαλο των παιδιών μας, πάνε πολύ πιο γρήγορα. Άρα, πολύ συχνά αυτό που σας έλεγα για την κούραση,
Οι γονείς φοβούνται ότι τα παιδιά θα είναι κουρασμένα γιατί στο σχολείο έχουν μεγάλη ύλη, τα ξεθεώνουμε και είναι αστείο. Γιατί? Γιατί ειδικά στην ηλικία που είναι για το δημοτικό, είναι δύσκολο να κουραστούν. Δηλαδή ο εγκέφαλός τους απορροφάει τόσα δεδομένα, γιατί πρέπει να φτιάξει τη βάση δεδομένων του, που αυτά που του λέμε σαν οδηγίες είναι μερικές λεπτομέρειες σε σχέση με όλα αυτά που απορροφά. Άρα το βλέπω εδώ, επειδή έχουμε και φωτογράφους και τις κάμερες, για να καταλάβετε τι εννοώ. Βάλετε μια κάμερα, έτσι ανοιχτή, και την αφήνετε όλη την ημέρα και κοιτάζετε μετά τη μνήμη. Εντάξει, φανταστείτε ότι είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή και θα δείτε ότι ακόμα και να την αφήσετε την κάμερα, άρα απλώς απορροφάει, χωρίς να επιλέγει, σκάζει. Άρα ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να επιλέγει μερικές πληροφορίες και να τις βγάζει τις άλλες. Αλλιώς, άμα τις απορροφάει όλες, θα την κάρει όσο αφορά τον εγκέφαλο. Εδώ είναι το ίδιο με τα παιδιά. Όταν δίνουμε πολλές πληροφορίες, νομίζουμε ότι είναι πάρα πολλές και δεν θα τις απορροφήσουν. Τις απορροφούν. Απλώς αυτό που δεν ξέρετε είναι απορροφούν, δηλαδή το ξέρετε, αλλά θα σας το πω διπλωματικά, απορροφούν και τα ελαττώματά σας. Που βέβαια αυτά δεν τα διδάσκουμε. Και αυτά είναι τα χειρότερα. Γιατί τα ελαττώματά μας είναι αυτά που κάνουμε όταν δεν σκεφτόμαστε. Άρα τα κάνουμε αρκετά συχνά. Το πιάστε από το υπόλοιπο. Που σημαίνει ότι δίνουμε μια πληροφορία και αυτά, σαν δεδομένα, τα παιδιά τα εκλαμβάνουν ως πληροφόρηση. Σου λέει ο μπαμπάς κάνει έτσι, η μαμά κάνει έτσι. Δεν ξέρουν ότι είναι ελάττωμα. Δηλαδή πόσοι από εσάς, ας πούμε, έχουν εντοπίσει ένα δικό τους ελάττωμα και κάθε φορά που το κάνουν λένε στο παιδί, αυτό μην το κάνεις, είναι ελάττωμα μου. Το φαντάζεστε αυτό, α? Γιατί μερικοί από εμάς θα είχαν και έναν κατάλογο. Το θέμα είναι λοιπόν ότι τα παιδιά δεν ξέρουν ποια είναι τα ελαττώματα και ποια είναι τα θετικά. Γιατί και εδώ δεν έχουν όρια. Άρα μιμούνται. Άρα το πρώτο στοιχείο που μας έδωσε ο Μάχης, πάνω με τις λεπτομέρειες που μου αρέσουν, είναι το εξής. Το είπε, λίγο περνάει, ο Μάχης είναι καλό παιδί, εγώ είμαι ο κακός, ο Μάχης είναι ο καλός. Άρα σας τα λέει τα στατιστικά κάπως καλά και λέει, εντάξει παιδί μου, προλαβαίνω και εγώ τα λέω ανάποδα. Π.χ. όταν, ας πούμε, ακούτε τη λέξη κοκαίνη, λέτε πω, έτσι γίνεται. Όταν ακούτε κάναβις, λέτε τρία πω. Εντάξει. Όταν ακούτε χόρτο, το βάζετε λίγο πιο κάτω και όταν ακούτε τσιγάρο, λέτε πω. Είμαστε εντάξει, το βλέπετε. Άρα είναι λάθος. Είναι λάθος. Το πω πρέπει να γίνει από το πρώτο. Άρα ας αρχίσουμε με τα πολύ απλά. Είναι ότι άμα είστε οι δύο γονείς και οι δύο καπνιστές, μην μας πρίζετε τα σηκώ και να μας πείτε να μην δείξετε τα ελαττώματα. Γιατί να είναι ένα ελάττωμα. Γιατί προσέξτε τώρα, πώς μπορείς εσύ να πείσεις ένα παιδί να μην δοκιμάσει το τσιγάρο ενώ το βλέπει κάθε μέρα από τους δύο. Τώρα βλέπω μερικοί δεν χαμογελώνουν γιατί θα είναι σε αυτή την κατηγορία, φαντάζομαι. Εμένα ο Μάχης μου λέει ότι μπορώ να πω ό,τι θέλω. Εντάξει, αλλά δεν τους έχω βάλει να σηκώσουν το χέρι. Το είχα κάνει αυτό σε μια διάλεξη, αλλά φοβήθηκαν όλοι μετά. Γιατί έβαλα τα παιδιά, ήταν και τα παιδιά μέσα, και όλα τα παιδιά να σηκώσουν το χέρι ποιος έχει πατέρα που καπνίζει. Μετά ποιος έχει η μάνα που καπνίζει και ποιος έχει τα δύο που καπνίζουν. Όταν είδαν όλα αυτά τα σηκώσουν. Ήταν κολέγιο. Άρα, κολέγιο Αθηνών Δημοτικό. Καταλάβατε τι εννοώ. Όταν είδαμε όλα αυτά τα χέρια, μετά σου λένε πώς θα πάει η διάλεξη τώρα. Γιατί δεν ξέρουμε τι θέλουμε, εντάξει. Άρα, θεωρούμε π.χ. είναι το ίδιο για το αλκοόλ. Σας το λέω αμέσως, το αλκοόλ πάνω κάτω έχετε την εξής στάση, ειδικά τώρα το λέω το Μεσογειακό, Ελλάδα και Κύπρος μαζί. Πάνω κάτω, σε κάποια ηλικία, το αλκοόλ είναι μαγιά. Λίγο πιο πίσω λες, εντάξει δεν είναι, και πολύ πιο μικρό λες, δεν μπορεί. Αλλά ξεχνάτε ότι βλέπει και τη μαγιά. Δηλαδή εγώ έπρεπε να έρθω στην Κύπρο για να μάθω την έκφραση «Βίβα πρώτη». Στο πέμπτο. Εντάξει. Μετά μου έλεγαν εμείς όταν αγαπάμε δεν μετράμε. Άρα λες πάνω ότι «Βίβα πρώτη».
Είδα, ας πούμε, όταν ο φωτογράφος άκουσε τα έξι αλκοολούχα, είχαν ένα μορφασμό που έδειχνε ότι ξέρει τι είναι μπαρ. Άρατε. Άρα τι θέλω να σας πω. Να σας πω το εξής. Πρώτον, υπάρχουν μερικές ιδιότητες που είναι πολύ σημαντικές. Πρώτα απ' όλα είναι, γιατί το αλκοόλ σας ζαλίζει. Ναι, γιατί προσέξτε, άμα το αλκοόλ δεν μας ζάλιζε, δεν θα μας ζάλιζε ούτε ο Μάκης. Γιατί το αλκοόλ, το μόριο του αλκοόλ, πάει κατευθείαν στον εγκέφαλο. Δηλαδή, πίνετε ένα λίτρο, το περισσότερο το κατουράτε. Αλλά όταν έχει αλκοόλ, αυτό πάει στον εγκέφαλο. Αλλά τι σημαίνει, σημαίνει ότι έχουμε, γι' αυτό όταν ας πούμε, πίνετε, έχετε ποτέ δει πρόληψη για τη λεμονάδα. Αντί να πίνουν όχι πολύ λεμονάδα, θα πεταχτεί κάποιος για τη ζάχαρη, αλλά σίγουρα. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι το μέγεθος, είναι το νούμερο. Εντάξει. Άρα, το μέγεθος καταντάει αδιαιστικό όταν βλέπετε παιδιά που είναι τύφλα στουπί με μπύρα. Γιατί αυτό για να το καταφέρεις θέλει κάμποσες, α. Άρα, λέω λοιπόν ότι στο αλκοόλ καταλαβαίνουμε κάτι πάρα πολύ απλό. Το ποτηράκι το αλκοόλ, άμα το δώσετε σε ένα παιδί που είναι 2 ή 3 χρονών, μπορεί να πεθάνει. Τόσο απλά. Άρα εμείς αμέσως ως εγκέφαλοι λέμε αυτό απαγορευτικό. Άμα ας πούμε μπορούσαμε να πεθάνουμε κατευθείαν με το πρώτο τσιγάρο, η κοινωνία θα ήταν διαφορετική. Βλέπετε. Αλλά επειδή δεν πεθαίνουμε με το πρώτο τσιγάρο, για ποιο λόγο δεν πεθαίνουμε με το πρώτο τσιγάρο? Γιατί οι πνεύμονές μας όταν τους πατήσετε και κοιτάξετε την επιφάνεια είναι ένα γήπεδο ποδοσφαίρο. Άρα μπορούν να αντέξουν αυτό το κόστος. Το τσιγάρο δεν κάνει τίποτα καλό. Τίποτα. Εντάξει, είναι μια σαβούρα και μόνο. Μόνο. Άρα, για να σου κάνει καλό όταν είναι σαβούρα, είναι πρέπει να έχεις νοητική υστέρηση. Είναι ο μόνος τρόπος. Δηλαδή, εσύ εκτιμάς ότι εμένα μου κάνει καλό. Εγώ κάθε φορά που ακούω κάποιον που μου λέει μου κάνει καλό κάτι που αντικειμενικά δεν έχει τίποτα καλό, ξέρω ότι δεν είναι ανάγκη να κάνει τεστ. Πιο φθηνό. Εντάξει. Άρα, όταν λοιπόν το βλέπουμε, σας βάζω το τσιγάρο και το αλκοόλ γιατί τελικά, Μάκη μου, είναι τα πιο κοινά και μετά ξεφεύγουν στα άλλα χωρίς να ξέρουν από πού ξεφύτρωσαν. Γιατί αυτό είναι το βασικό υπόβαθρο όλο. Ο ίνος είναι κακό ή καλό? Στην πραγματικότητα ο ίνος είναι καλός. Και το βλέπουμε ακόμα και θρησκευτικά. Η ιδέα του κρασιού είναι πώς να διατηρήσεις ένα προϊόν που χαλάει το σταφύλι. Εντάξει. Άρα από την αρχαιότητα, και το βλέπετε ακόμα και με το θαύμα του Χριστού, είναι πώς να διατηρήσουμε κάτι που χαλάει και είναι μόνο εποχιακό και να το έχω για μια μεγαλύτερη περίοδο. Όμως το πρόβλημα είναι η κατανάλωση. Δηλαδή δεν έχει έρθει ποτέ ο Μάκης να σας πει, ξέρετε, στην εκκλησία μην πίνετε πολύ κοινωνία. Θα έλεγε κάποιος, μα πώς να το κάνω, αφού κουταλάκι του δίνουμε. Άρα, αυτή η μικρή δοσολογία, αυτό που βλέπουμε και από τις έρευνες, είναι μια χαρά και για διάφορες ασθένειες. Αλλά δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Σημασία είναι το μέγεθος. Άρα, αυτό που βλέπουμε όσο αφορά το μέγεθος, αρχίζουμε με το εξής. Λέμε, ένα ποτήρι δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα αν δεν οδηγείς. Άρα, υπάρχουν πολλές χώρες που είναι μηδέν. Εντάξει. Γιατί όταν λένε αυτές οι χώρες ένα ποτήρι, είναι το ανάλογο για μας εδώ, είναι η τζιβανία. Δεν λένε ένα ποτήρι μπύρα, λένε κατευθείαν το άλλο. Που σημαίνει ότι όταν κάνει κρύο, πίνεις, βγαίνεις, για να δεις τον δρόμο, ο δρόμος αποκτά διάφορες μαθηματικές ιδιότητες που δεν είχε πριν και νομίζεις ότι μπορείς να πας πιο γρήγορα και όμως πας πιο γρήγορα, αλλά πας πιο γρήγορα προς τα πάνω. Μάλιστα με μία. Αυτό που έχει σημασία λοιπόν είναι να σκεφτούμε ότι κανονικά αυτός που οδηγεί στην παρέα δεν πίνει.
αυτό μέχρι να γίνει εδώ στην Κύπρο, ο Μάικς θα έχει πεθάνει, εγώ θα έχω πεθάνει, οι περισσότεροι από εσάς θα έχουν πεθάνει και μπορεί να συζητάει κάποιος για τους επόμενους. Είναι η νοοτροπία. Η νοοτροπία. Εντάξει. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι ενώ ο ίνος έχει το θετικό στοιχείο και το βλέπουμε και στη θρησκεία, στην πράξη πολύ γρήγορα ξεφεύγουμε. Γιατί δεν έχουμε τα όρια. Γιατί όταν λέτε εσείς ότι οι μεγάλοι έχουν όρια, εγώ έχω δει όσο αφορά το αλκοόλ μεγάλους που να μην έχουν καθόλου όρια και δεν ξέρουν καν τι τους γίνεται. Και βέβαια το χειρότερο, όπως ξέρετε, γι' αυτό υπάρχουν καλές διαφημίσεις στο εξωτερικό που θα ήταν καλό να τις δείτε. Είναι μια που είναι πραγματικά δύσκολη, γιατί βλέπετε κάποιον που έχει ένα ατύχημα και λέτε εντάξει, θα είναι αυτό το πιο δύσκολο. Καμία σχέση. Γιατί μετά τον βλέπετε πιο πίσω. Πιο πίσω, πιο πίσω. Και τον βλέπετε κάθε φορά στην διακλάδωση. Δηλαδή, τον βλέπετε την ώρα που σηκώνεται και κάνει έτσι λίγο, βάζει από κάτω ερώτηση, θα τον βοηθούσατε. Σταματάει. Τον βλέπετε μετά, πιο πριν, πάει να πάρει τα κλειδιά του. Από κάτω, θα τον βοηθούσατε. Και τι βλέπουμε, βλέπουμε ότι το ατύχημα, ξέρουμε ότι είναι κακό, γιατί βλέπουμε ότι θα πεθάνει. Όλα τα άλλα, δυσκολευόμαστε να φανταστούμε ότι εμείς θα του λέγαμε, μη πάρεις τα κλειδιά σου. Μη σηκώνεις, κάτσε εδώ, κοιμήσου εδώ, θα οδηγήσω εγώ. Εδώ είναι η αδράνεια της κοινωνίας. Βέβαια μετά πάμε όλοι στο κημητήριο επειδή επέθανε. Εντάξει, εκεί η κοινωνία, η τιμή μας. Εντάξει, είναι άξιος. Και λες, ήταν ανάγκη να το κάνουμε αυτό, δεν τον σταματούσα από την αρχή. Γιατί, ξέρετε, εγώ το λέω και με τις παρέες, ένα καλό βρυσίδι εκείνη τη στιγμή, το σταματάει. Γιατί λέει, μα έχω φτάσει σε αυτή την κατάσταση, δεν το καταλαβαίνει. Γιατί είναι αυτό το πρόβλημα. Σας το λέω τώρα λίγο πιο νοητικά. Πάνω κάτω όλοι μας θεωρούμε ότι έχουμε μια καλή φάτσα. Διότι κοιτάζουμε τον καθρέφτη και πάνω κάτω επειδή βλέπουμε την ίδια φάτσα, τη συνηθίζουμε και λέμε καλή είναι. Αυτό οφείλεται στον εγκέφαλό μας που όταν βλέπει σχεδόν το ίδιο σου λέει εντάξει, αυτό είναι. Okay. Αλλά πάνω κάτω είμαστε σχεδόν όλοι τέτοιου τύπου, αλλά έχουμε μια δυσκολία όσο αφορά την νοημοσύνη μας. Γιατί αυτός που κοιτάει στην νοημοσύνη του είναι αυτός. Και πώς να πει αν είναι ο άλλος εντάξει. Αφού εντάξει. Δηλαδή φανταστείτε ότι βλέπετε μόνο εσάς και να ρωτιέστε αν είστε κοντός ή ψηλός. Ανάλογα αν η κοινωνία σας είναι για τους ψηλούς, θα πείτε είμαι ψηλός. Και αν είναι για τους κοντούς, πυγμαίους, θα πείτε είμαι κοντός. Μέχρι να εμφανιστεί κάποιος που δεν ανοίξει αυτήν την κατηγορία. Όσο δεν εμφανίζεται, λέτε αυτό είναι. Αυτό σημαίνει και με τα παιδιά. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι τα παιδιά κρίνουν συνεχώς αυτά που βλέπουν. Εμείς λέμε ότι δεν είναι καλό να κρίνουμε. Είναι λάθος βέβαια. Το εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να κρίνει. Κρίνει ότι αυτό είναι σωστό, αυτό δεν είναι, αυτό θα αντέξει, αυτό θα πέσει κλπ. Άρα είναι ο εκτιμητής. Το παιδί λοιπόν όταν βλέπει και τους γονείς και τον παππού και τη γιαγιά, και εδώ είναι ένα άλλο πρόβλημα, το λέω και για το τσιγάρο, γιατί πόσοι από εσάς ας πούμε θα πούν στον πατέρα τους να μην καπνίζει μπροστά στο εγγόνι. Ενώ το εγγόνι αγαπάει τον παππού. Άρα τον βλέπουμε αυτό το παράδειγμα. Και επειδή λέμε είναι άλλη γενιά, άστον τώρα τον άνθρωπο τόσα χρόνια. Okay. Αλλά δεν του είπες ποτέ εγώ θα κάνω παιδί, θα το κόψω το τσιγάρο. Γιατί είμαστε κοινωνικοί σε αυτό το σημείο. Μετά μας ενοχλεί αν το παιδί πει εγώ καπνίζω σαν τον παππού. Άμα τι είπε. Το άλλο που μας ενοχλεί, επειδή τώρα σκέφτομαι και έναν μαθητή μου, είχε πεθάνει η μάνα του και δυσκολευόταν να βρει μία φωτογραφία που να μην έχει, να μην έχει τσιγάρο. Θέλει να βρει μία. Και κατέληξε να το κάνει με Photoshop. Δεν είχε δει ποτέ τη μάνα του χωρίς τσιγάρο. Ράβε. Τι θέλω να σας πω. Άμα το πάρετε τώρα ανάποδα, και το λέω τώρα μιλάω στους καπνιστές που σίγουρα δεν υπάρχουν εδώ, λέω για άλλες κοινωνίες.
Ο καπνιστής, την πρώτη φορά που παθαίνει σοκ, είναι όταν βλέπει το παιδί του να καπνίζει. Εκεί παθαίνει το σοκ. Δηλαδή, πρέπει να φανταστείτε τώρα ότι είστε καπνιστές, με λίγο φαντασία θα το καταφέρετε, και να δείτε, ας πούμε, το παιδί σας να είναι 6 χρονών και να σας πει κάπνισα. Αφού δεν υποθυμίσετε εκεί πέρα, εντάξει, ή άμα είστε το κλασικό, θα ρίξετε και μια σφαλιάρα, κανονικά θα πρέπει να τη ρίξετε στον εαυτό σας. Για από εκνευρισμό, αλλά στην πραγματικότητα μετά το σκέφτεστε, λέει, εγώ το έκανα αυτό το παράδειγμα. Και άμα σου πει μετά ο γιος σου, ειδικά στον πατέρα, λέει, εγώ κάνω ό,τι θες, ό,τι θες και εσύ. Αυτά που κάνεις εγώ τα κάνω, όλα. Πάμε ποδόσφαιρο μαζί, κάνουμε αυτό, αυτό. Λες, ναι, αυτό δίνει τις ηλικίες. Αλλά πάνω κάτω όταν τους λέμε δίνει τις ηλικίες, να ξέρετε, η φράση σημαίνει νοητικά στο παιδί, δεν είσαι αρκετά μεγάλος για να είσαι βλάκας. Μετά έχεις δικαίωμα να αποβλακωθείς. Πριν δεν έχεις δικαίωμα. Θα είσαι έξυπνος. Αλλά δεν θα καπνίζεις, δεν θα πίνεις, δεν θα κάνεις. Αλλά μετά, όταν θα είσαι βλάκας σαν εμένα, τον πατέρα σου, τη μάνα σου, τότε θα το κάνεις. Αυτό τους λέμε, απλώς δεν το ξέρουμε. Δηλαδή πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, να μην το βλέπει. Δεν το βλέπει. Άρα, δεν είναι σπάνιο, σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Είναι μερικά παιδιά που σου ρωτάτε, επειδή είμαστε εμείς και στον εκπαιδευτικό χώρο, το βιωματικό, λέει, ας πούμε, διαβάζετε, λέει το παιδί, μένα στο σπίτι μου δεν έχει ποτέ κανένα βιβλίο. Ούτε ένα βιβλίο. Και βλέπουμε ότι το παιδί δυσκολεύτηκε στο διάβασμα, παιδεύτηκε με το σχολείο γιατί ήταν δύσκολο, και λέει, έχετε άλλα παιδιά που σας λένε, μα στο σπίτι μου ήταν βιβλιοθήκη. Θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν είναι επειδή υπάρχουν βιβλία ή δεν υπάρχουν που το παιδί δεν διαβάζει. Αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όμως είναι ότι άμα δεν υπάρχουν καθόλου βιβλία και δεν βλέπει ποτέ τους γονείς να διαβάζουν, είναι πολύ δύσκολο το παιδί να διαβάζει. Θα μου πείτε, μα είναι παράξενο αυτό. Αυτό που σας λέω τώρα είναι, αυτό που τώρα πηγαίνω κοντά στην εκπαίδευση μέσω της παιδείας και λέω, όταν τα παιδιά βλέπουν τους γονείς να διαβάζουν, διαβάζουν. Εμείς τι κάνουμε, όταν, ενώ δεν διαβάζουμε, διαβάζουμε τα παιδιά. Εκεί είναι η αγκαρία. Γιατί το παιδί βλέπει, ο εγκέφαλος, βλέπει ότι την ώρα που είσαι χαλαρός και το χαίρεσαι, παίρνεις ένα βιβλίο και το διαβάζεις. Άρα δεν το εκλαμβάνεις σαν αγκαρία. Ενώ όταν δεν το κάνετε ποτέ και έρχεστε από τη δουλειά, ξαφνικά λέτε στο παιδί, τώρα θα διαβάσουμε, άμα είναι γραμμένο από πάνω σας, σαν φωτοστέφανο, αγκαρία. Άρα έχει φάει την αγκαρία την σχολική, την κλασική, και μετά σου λέει, αμάν, ο δεύτερος μπαμπούλες τώρα. Ενώ, άμα σας έβλεπε να διαβάζετε συνεχώς, θα λέγει, θα κάνω κι εγώ. Αυτό που βλέπουμε, επειδή υπάρχουν και τέτοιες μελέτες, τα παιδιά που βλέπουν τους γονείς να διαβάζουν, έρχονται να διαβάσουν δίπλα τους. Διαβάζουν τα δικά τους βέβαια, εντάξει, αλλά διαβάζουν. Γιατί στην πραγματικότητα είναι το πρώτο στάδιο του θαυμασμού η μίμηση. Άμα διαβάζετε και το ευχαρισιέστε, φαίνεται, το εκπέμπετε και λέει, θέλω κι εγώ. Μπορεί να κάνει τα παιδικά του, αλλά σιγά σιγά θα είναι όλο και πιο. Άμα δεν το έχετε καθόλου, έχει ένα θέμα. Τώρα, άμα το κοιτάξετε όσον αφορά την πρόληψη, είναι το ίδιο. Άμα το παιδί δεν βλέπει ποτέ κανένα τσιγάρο, και επειδή εμείς είμαστε και στον εκπαιδευτικό χώρο, γιατί έχει πολύ πλάκα με τους εκπαιδευτικούς, γιατί και αυτοί είναι, γιατί τα είπατε μόνο θετικά, αλλά έχουν και αυτοί τα δικά τους. Ας πούμε, έχουμε τους εκπαιδευτικούς που σχεδόν κάνουν απεργία για να έχουν αίθουσα να καπνίζουν. Φαντάζομαι δεν υπάρχει σε αυτό το σχολείο, μιλάω για τα άλλα σχολεία, στις άλλες χώρες. Και λες, αφού είσαι ο ίδιος εκπαιδευτικός που λες ότι θα μας πρίξει στα σηκώτια για να μην καπνίζουν, και μετά μας ζητάς το δικαίωμα του ανθρώπου να αποβλακωθεί και να έχεις δικαίωμα να είσαι με άλλους βλάκες μεταξύ σου, τεκές. Τεκές. Γιατί για να είμαστε σοβαροί, επειδή εγώ παίρνω πολλά συχνά τα αεροπλάνα, σας το έχει αποδείξει. Θυμάστε ότι παλιά κάπνιζαν στα αεροπλάνα. Λοιπόν, υπήρχαν ρουφιάνοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να τους πω αλλιώς, που ενώ ήταν καπνιστές, τι έκαναν, έπαιρναν θέση μη καπνιστή. Γιατί βρωμούσε στους καπνιστές.
Και τι έκανε, σε κάποια φάση σηκωνόταν, πήγαιναν και κάποιοι ήταν εκεί πέρα και ξαναερχόταν δίπλα με την πόχα του. Εντάξει, σε κάποια φάση οι εταιρείες κατάλαβαν ότι μας δουλεύουν όλοι ψιλοβαζοί, γιατί δεν ήθελε να είναι με τους άλλους, με τους άλλους που ήταν ο εαυτός τους. Ήθελε να είναι με τους άλλους που δεν το ήθελαν. Μετά το κάναμε. Ωραία. Εγώ αυτό που βλέπω είναι το εξής. Η πτήση από Αμερική 11 ώρες. Δεν εμφανίζεται κάποιος που να λέει πού να καπνίσω. Κανονικά πολλοί από εσάς ή από αυτούς που ξέρετε ή από αυτούς που δεν ξέρετε και φαντάζεστε τους καπνιστές θα σας πούνε εγώ 11 ώρες χωρίς τσιγάρο. Άμα θες πήγαινε στο φτερό. Εντάξει. Όταν πήγαμε Αυστραλία 22 ώρες. Δεν είδα κανένα να λέει ρε παιδιά πού είναι. Καταλαβαίνετε. Τι θέλω να πω. Όταν τα δεδομένα της κοινωνίας είναι δεδομένα με έναν ορθολογικό τρόπο, δεν έρχεται κάποιος παράξενος να σου ζητήσει μπορώ να καπνίσω στην τουαλέτα. Και να ξέρετε, για όσους έχουν περάσει στο άλλο στάδιο, που είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τώρα έχουν αρχίσει να το απαγορεύουν και αυτό μέσα στα αεροπλάνα. Και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Άρα για το ηλεκτρονικό τσιγάρο, για όσους από εσάς έχουν πέσει σε αυτό το λάθος, θεωρώντας ότι δεν καπνίζουν πια. Δηλαδή εδώ και αν μιλάμε για νοητική υστέρηση. Άρα το ηλεκτρονικό τσιγάρο, άμα βάλετε τη δόση, το βγάλετε, το πάρετε αυτό. Αυτό τώρα που σας λέω, προσέξτε, είναι παράδειγμα, δεν πρέπει να το κάνετε προς μίμηση και το βάλετε σε ένα ποτήρι. Και το δώσετε σε κάποιον να πιει, πεθαίνει επί τόπου. Για να καταλάβετε πόσο καλό είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Η δοσολογία απλώς είναι πιο ελεγχόμενη, αλλά όλα αυτά είναι έξοδα, είναι εναντίον του οργανισμού σας και αν είχατε την ικανότητα να βλέπετε τον εγκέφαλό σας την ώρα που καπνίζατε, θα το σταματήσετε επί τόπου. Αλλά δεν έχετε την ικανότητα. Έχετε όμως την ικανότητα να αξιολογήσετε το παιδί σας. Το παιδί σας όταν είναι ζαλισμένο, όταν θα βγει λίγο αλκοόλ, το παιδί σας όταν θα καπνίσει, το παιδί σας όταν θα αρχίσει να κάνει σαν την αγελάδα, δηλαδή να τρώει χόρτο, τότε μετά θα πείτε και τώρα τι κάνουμε. Και θα πάτε ξαφνικά στον διευθυντή, θα πάτε στους εκπαιδευτικούς και μα αυτοί υπήρχαν και πριν. Εδώ το έχω ζήσει στην Κύπρο, να μου λένε προβλήματα για τσιγάρο στη γυμνάσιο. Δώσαμε μερικές οδηγίες, μερικές συμβουλές, μερικοί μας έγραψαν και τον επόμενο χρόνο με ξανακάλεσαν για το χόρτο. Ενώ εγώ τους είχα πει ότι άμα το έχετε αφήσει τόσο πολύ θα περάσει το επόμενο στάδιο. Δεν είναι ένα να σας πω ότι τα δύο επόμενα χρόνια περάσαμε στο άλλο στάδιο. Γιατί είναι τα στατιστικά που λέει ο Μάκης, εντάξει. Έχετε μια μεγάλη πυραμίδα που είναι οι καπνιστές και μετά πάει έτσι. Αλλά άμα αυτή είναι τεράστια, θα βρείτε στοιχεία εδώ. Τα οποία θα θεωρούμε ότι στατιστικά είναι φυσιολογικό για τόσους. Κάναβης. Αντιπροσωπεύει 7 τσιγάρα. Ένα τσιγάρο κάναβης είναι 7 τσιγάρα κλασικά. Άρα για να το βλέπετε πρέπει να φανταστείτε κάποιον που έχει 7 τσιγάρα έτσι μούρι, 7 μαζί, τα ανάβει και τα 7 μαζί και λέει ότι αυτό δεν τον πειράζει. Αυτό είναι δείκτης νοημοσύνης 7. Που το βάζω. Γιατί όταν λες αυτό το πράγμα, γιατί ο λόγος δεν μπορεί να το καταλάβει ότι είναι τόσο σκληρό. Άρα άμα σας πω τις δοσολογίες μετά με μαριουπάνα κτλ. Θα πείτε, μα είναι δυνατόν να το βάζεις μέσα στο στόμα σου. Είναι απλώς ότι όλος δεν το βλέπει. Δεν το καταλαβαίνει. Είναι όπως ένα φάρμακο. Αυτό σημαίνει λοιπόν για το παιδί είναι ότι η πρόληψη πρέπει να αρχίσει από εμάς. Δηλαδή, αν είστε μια οικογένεια που έχετε ήδη καπνιστές και κατανάλωση, να ξέρετε ότι το παιδί σας είναι ήδη σε κίνδυνο. Χωρίς να έχει κάνει τίποτα. Δεν είναι ανάγκη να έχει τα παραδείγματα στο σχολείο που μπορεί να είδε από κάποιον κλπ. Καμία σχέση. Όταν έρχεστε να πάρετε τα παιδιά σας, επειδή μερικές φορές καθυστερούν, λόγω του σχολείου, συνήθως είστε στο πάρκι. Φαντάζομαι ότι δεν βλέπετε κανένα να καπνίζει περιμένοντας το παιδί του. Αποκλείεται. Γιατί βέβαια, άμα το κάνει αυτό, θα είναι πει ότι όταν θα κλείσει το αμάξι και θα είναι το παιδί μέσα, μόνο και μόνο με την ανάσα το παιδί ξέρει τι έχετε κάνει. Άρα, για τη θνησιμότητα του μικρού, εσείς τώρα έχουν μεγαλώσει τα παιδιά σας, μπορεί και να κάνετε κι άλλα, να θυμάστε ότι μόνο και μόνο
τα χνότα της μάνας πολλαπλασιάζουν τη θνησιμότητα του μωρού. Και συνήθως, το είχα πει σε μια διάλεξη αυτό, μου είχαν πει μετά οι καθηγήτριες, ότι όντως μερικές φορές τα παιδιά μας λένε μπορεί να πάτε πιο πέρα, κυρία. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι τα παιδιά μυρίζουν πολύ πιο έντονα από εμάς. Πολύ πιο έντονα. Το βλέπετε συνήθως όταν ανοίγουν το ψυγείο. Εντάξει, με το ψυγείο, το σαν έχετε βαλτζεόλυθο, έχει κάποιες μυρωδιές. Σε εμάς, επειδή είναι πιο πολύπλοκο, αντέχουμε τις διαφορές. Ξέρουμε ότι αυτό είναι πικάνικο αυτό. Ενώ το παιδί κάνει έτσι. Εντάξει, άμα είναι ψάρι, ας πούμε, είναι ακόμα χειρότερο. Αυτό είναι το ίδιο για αυτό το τομέα. Όσον αφορά τώρα το αλκοόλ έχει ένα πρόβλημα. Είναι ότι δεν το βλέπετε αμέσως. Πρέπει να το μυρίσετε τουλάχιστον. Βλέπετε, όταν βλέπετε αλκοόλ, δεν καταλαβαίνετε αν είναι επικίνδυνο ή όχι. Ειδικά άμα είναι διαφανές, θέλω. Άρα το παιδί θα το κοιτάξει. Έχουμε πολλά ατυχήματα, αυτά δεν σας τα είπε ο Μάκη, που είναι παιδιά που έχουν πιει αλκοόλ νομίζοντας ότι ήταν νερό. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχετε εδώ πέρα ανθρώπους που είναι φανατικοί τζιβανίας ή βότκα, τέλος πάντων, κάτι που είναι διαφανές, το παιδί μπορεί εύκολα να ανοίξει το μπουκάλι και να θεωρεί ότι είναι νερό. Που βλέπετε πώς μπορεί να το πιει. Μπορεί να σας συμβεί και σε εσάς να κάνετε αυτό το. Εγώ πάντοτε προτείνω στους γονείς να μην έχουν αλκοολούχα που έχουν ακριβώς την εμφάνιση του νερού. Σας υπενθυμίζω ότι το ινόπνευμα που σας πουλάνε τις πληγές, το βάζουμε να είναι μπλε ή να είναι να μυρίζει, για να μην το χρησιμοποιούμε. Αλλά στην πραγματικότητα θα ήταν το ίδιο. Καταλαβαίνετε. Άρα είναι μια προειδοποίηση εκ μέρους της κοινωνίας που προστατεύει, προσπαθεί κάποιον που δεν το ξέρει, να μην το κάνει. Όλοι, επειδή είστε εδώ στο σχολείο και ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση, σίγουρα ασχολείστε με τα παιδιά σας και θέλετε να αναπτυχθούν. Να αναπτυχθούν και νοητικά, με τη βοήθεια των δασκάλων, της εκπαίδευσης γενικά, της παιδείας γενικότερα. Ένα πράγμα που αναπτύσσεται σε αυτήν την ηλικία έως τα 20 θα είναι ο δείκτης νοημοσύνης και αυτό που βλέπουμε είναι ότι η χρήση και η κατάχρηση τον μειώνει. Άρα, τα παιδιά που βρίσκονται σε πλαίσιο όπου υπάρχει παθητικό κάπνισμα, τα παιδιά που είναι από 0 έως 16 χρονών, κατεβαίνει ο δείκτης νοημοσύνης τους κατά 7 έως 10 μονάδες σε μια κλίμακα 15. Αυτό είναι καλό να το ξέρετε αντικειμενικά. Όσοι δεν το ξέρετε, μελέτη στην Αμερική, 4.400 παιδιά, το 2004, είναι προσβάσιμο στο διαδίκτυο, γιατί σας το λέω αυτό, γιατί πριν θεωρούσαμε ότι εντάξει δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη παρενέργεια το παθητικό. Δεν καπνίζουν αυτά τα παιδιά. Είναι απλώς ότι είναι σε περιβάλλον καπνιστό. Και παρόλα αυτά κατεβαίνει ο δείκτης νοημοσύνης. Δεν σας λέω για αυτά που είναι χρήστες. Άρα αυτό σημαίνει ότι την ώρα που εσείς παλεύετε για να κάνετε το μάθημα με το παιδί σας και το κάνετε ταυτόχρονα ενώ έχετε καπνίσει, δεν ξέρετε ότι το πιο εύκολο ήταν να μην είστε δίπλα του. Θα το βοηθήσετε περισσότερο. Τόσο απλά. Άρα λέω λοιπόν, όταν έχετε αυτά τα δεδομένα, γιατί να μην τα ψάξετε λίγο περισσότερο. Δηλαδή υπάρχουν αυτές οι μελέτες. Αν σε μερικές χώρες σταματήσαμε εντελώς το τσιγάρο σε δημόσιους χώρους, να ξέρετε ότι δεν είναι για την καταπόλεμηση των χρηστών. Το ξέρετε. Είναι για το παθητικό. Διότι οι μελέτες έδειξαν ότι αυτοί που είναι σε παθητικό πλαίσιο έχουν ασθένειες και πρέπει να τους πληρώνουμε, να τους γιατρέψουμε. Άρα τι είπαν, ο χρήστης ας μείνει χρήστης, δεν με πειράζει. Αλλά τουλάχιστον να μην μολύνει τους άλλους. Τους άλλους εγώ θα τους πληρώσω. Έχω περίθαλψη. Και γι' αυτό έγινε η αλλαγή. Έγινε πρώτα μελέτη επιδημιολογίας. Άρα όσοι νομίζουν ότι η απαγόρευση του τσιγάρου σε δημόσιους χώρους είναι εναντίον των καπνιστών, δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Είναι για να προστατευτούν οι μη καπνιστές από τους καπνιστές. Ας πούμε ότι είσαστε καπνιστής.
θα σας ενοχλούσε, ας πούμε, να βλέπατε τη δασκάλα του σχολείου του παιδιού σας να καπνίζει? Το πιο ωραίο είναι ότι ενώ είστε καπνιστής, σας ενοχλεί. Γιατί λέτε, καλά, εδώ καπνίζει. Χώρος εργασίας δεν είναι. Άμα είναι και ιδιωτικό, ούτε το δημόσιο δεν πιάνει, κάνουν ό,τι θέλουν. Τι προσπαθώ να σας πω. Μας ενοχλεί όταν το βλέπουμε. Όταν ο εγκέφαλός μας έχει αρκετές πληροφορίες να το αναλύσει και να δει ότι αντικειμενικά την ώρα που δεν το κάνει, το ενοχλεί. Τον ενοχλεί αυτή η οπτική. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι πρέπει και εμείς να μπούμε μερικές φορές στο μέγεθος των παιδιών μας. Για να καταλάβετε πώς είναι εύκολο, έχει ένα μουσείο στην Αμερική όπου όλα τα αντικείμενα του σπιτιού είναι στα μεγέθη των παιδιών. Αλλά τα βλέπουμε εμείς ως ενήλικοι. Άρα μας βάζουν ένα ψυγείο και το ψυγείο το ανοίγεται έτσι. Έτσι. Γιατί είναι ένα πράγμα που εμείς δεν το καταλαβαίνουμε πώς τα βλέπουν τα πράγματα. Άρα μπαίνετε λοιπόν στο μουσείο και είναι το σπίτι σας όλο μεγενθυμένο όπως θα το βλέπει το παιδί σας. Να ξέρετε όταν ξαναβγαίνετε, το σπίτι σας δεν το ξαναβλέπετε με τον ίδιο τρόπο. Επειδή μιλήσαμε και για τα κατεχόμενα, επειδή έχω πάει συχνά στα κατεχόμενα με πρόσφυγες, οι πρόσφυγες πριν πάμε στα κατεχόμενα μου λένε το σπίτι τους είναι τεράστιο. Όλοι λένε ότι είναι τεράστιο. Και επειδή βλέπω μόνο τεράστια σπίτια εδώ, λέω θα είναι τεράστιο. Μετά όταν πήγαμε ήταν σπιτούι. Και λέμε, εγώ το θυμόμουν. Ναι, αλλά έτσι ήμουν τόσος. Άρα, αυτό σας το λέω επειδή αυτό είναι βιωματικό και μπορεί να το δείτε αν υπάρχουν πρόσφυγες μεταξύ σας. Δηλαδή, θυμάστε για αναπαράσταση το σπίτι, το σαλόνι, το κρεβατοκάμαρα και μετά λες, καλά εδώ μέσα μέναμε. Και ήμασταν και 4 άτομα ή 15. Γιατί τώρα δεν χωράμε άμα δεν έχουμε τουλάχιστον 300 τετραγωνικά. Ενώ μιλάω μόνο για το σαλόνι μου. γιατί έχετε δει ότι ας πούμε τα σπίτια της Ελλάδας χωράνε στο σαλόνι των Κυπριακών. Όχι, δεν είναι για όλα, αλλά μπορώ να σας πω ότι στην Κύπρο πάνω σε ένα σπίτι όταν είσαι ξένος στην Ελλάδα, Καλαμαράς, χρειάζεται ξενάγηση. Δηλαδή όλα τα μεγέθη είναι, λες, και πώς είστε, δύο. Βρισκόσαστε κάπου. Άρα, τι θέλω να σας πω. Αυτά ξέρουμε για ποιο λόγο έγινε, αλλά ήθελα απλώς να σας πω ότι αυτή η μοντελοποίηση και αναπαράσταση των μεγεθών είναι αυτό που πρέπει να έχετε και εσείς μες στο μυαλό σας όταν μιλάτε στο παιδί σας. Γιατί αυτό βλέπει, ενώ εσείς τα κοιτάζετε. Είναι το ίδιο. Άρα, όταν αγοράζετε, είναι το ίδιο, αγοράζετε τα παιχνίδια. Δηλαδή, προσπαθώ να σας πω το εξής. Προσπαθείτε να το αγοράσετε έξυπνα παιχνίδια και ταυτόχρονα δεν σας ενοχλεί που καπνίζει. Γιατί το αγοράζεις έξυπνα παιχνίδια αφού δεν τα καταφέρει? Καταλαβαίνετε, το καταδικάζετε επειδή το αφήνετε να κάνει ένα άλλο πράγμα. Άρα εγώ το πρώτο πράγμα που συστήνω είναι τα δεδομένα. Δηλαδή ένα πράγμα που είναι πολύ εύκολο και για τα παιδιά είναι ότι όταν τους διδάσκετε μερικά δεδομένα, παραδείγματος χάρη τους λέτε τι είναι ο δείκτης νοημοσύνης και τους λέτε άμα κάνεις αυτό κατεβαίνει, άμα κάνεις αυτό ανεβαίνει. Θα σας το πω λίγο πιο απλά. Όταν πάτε στο γυμναστήριο, ξέρετε, σε εκείνο το χώρο που πάτε για να ξοδέψετε αυτά που δεν ξοδεύετε όλη την ημέρα. Γιατί κάνατε ό,τι μπορούσατε για να μην κουνηθείτε. Και μετά πάτε με το αυτοκίνητο για να κουνηθείτε επί τόπου. Δηλαδή αυτό πρέπει να το έχεις. Και μετά εφόσον κουνήθηκες και έχεις τελειώσει, ξαναμπαίνεις στο αυτοκίνητο γιατί δεν μπορείς να αφού είσαι τελειωμένος και ξαναπηγαίνεις και λες τα κατάφερα γιατί ξαναπηγαίνεις σε ένα πράγμα που λέγεται ζυγαριά και λες πω 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 τι επιτυχία. Δηλαδή αν είχες πάει με τα πόδια εκεί πέρα και να ξαναγυρίσεις θα είχες την ίδια επιτυχία αλλά με περισσότερα λεφτά. Τέλος πάντων, αυτό που έχει σημασία είναι να το πιστεύετε, αλλά το γυμναστήριο, να μην νομίζετε ότι το λέω μόνο αρνητικά, το γυμναστήριο σας δείχνει μερικά πράγματα που δεν ξέρετε. Πρώτα απ' όλα, ανακαλύπτετε ότι έχετε μυς σε σημεία που δεν ξέρετε καν ότι υπάρχουν μυς. Γιατί εσείς νομίζετε ότι είναι μόνο λίπος. Είστε μια σφαίρα λίπους. Μετά σιγά σιγά φαίνεται ότι έχει γραμμές αυτή τη σφαίρα. Λοιπόν, μετά ανακαλύπτετε ότι μερικές κινήσεις
τρώνε ενέργεια και άλλες καθόλου. Δηλαδή, σας λένε, εμένα μου αρέσει αυτή που λένε, εγώ περπάτησα σήμερα 2 ώρες. Σας δείχνω λοιπόν πώς. Με αυτόν τον ρυθμό, 20 ώρες να κάνετε, δεν έχει πρόβλημα. Έχετε σπαταρίσει από ίδιους τίποτα. Είναι οι άλλοι που βάζουν το ποδήλατο, εντάξει. Λοιπόν, το βάζουν στο πιο ελαφρύ. Εντάξει. Ξεκλειώθηκα σήμερα. Έχει μια σταγόνα. Μια σταγόνα. Λοιπόν, άμα το βάλετε στο τέτοιο, ούτε την κίνηση κάνω. Και τι θέλω να σας πω. Κοροϊδεύουμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Δηλαδή, παίζουμε πασιέντζα, κάνουμε κολπάκια και όταν κερδίζουμε λέμε και yes. Μόνοι μας είμαστε, εντάξει, δεν μας βλέπει κανένας. Άρα, εδώ το λέω για να περάσω και λίγο στα στοιχήματα, για να καταλάβετε λίγο το επίπεδο. Άρα, τι θέλω να πω με όλα αυτά τα παραδείγματα. Είναι ότι όταν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου, δεν πειράζει. Όταν κοροϊδεύεις τον εαυτό σου και αυτό το μιμείται το παιδί σου, τότε σε πειράζει. Γιατί λες, εντάξει. Άρα, το πρόβλημα ποιο είναι. Είναι ότι είναι καλό να ανακαλύπτουμε και τις δομές. Πολλοί από εσάς δεν προσέχουν τα παιδιά τους ως δομές. Δεν είναι ένα παράδειγμα. Λένε, ας πούμε, το παιδί μου θα είναι ψηλό, κοντό κτλ. Ενώ είναι πολύ απλό. Κοιτάζεται αυτό. Στα παιδιά, λόγω της δομής που έχει το κόκαλο, αυτό το κόκαλο, ειδικά στα αγόρια που αλλάζουν γρήγορα, αυτό το κόκαλο μεγαλώνει. Είναι γραμμικό, άρα μεγαλώνει έτσι. Άρα έχετε τα παιδιά σας που ξαφνικά έχουν αυτό το κόκαλο που φαίνεται πολύ πιο ψηλό. Άρα όταν τους βλέπετε, ξέρω ότι είναι όλα τα παιδιά σας όμορφα από τη γέννησή τους, αλλά τέλος πάντων, να κοιτάξετε και λίγο Λεωνάρντο Νταβίνσι, καταλάβετε ότι δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί το παιδί όταν γίνεται έχει ένα κεφάλι έτσι και έχει ώμους έτσι. Και αυτό το λέμε πανέμορφο. Αλλά άμα αυτό το πανέμορφο παρέμενε έτσι, δεν θα ήταν πανέμορφο. Εντάξει. Ωραία. Άρα, για τα πόδια, πάνω κάτω τι βλέπουμε. Βλέπουμε ένα κορμό κοντό και μεγάλα πόδια. Αυτά είναι τα παιδιά που θα ψηλώσουν. Συμφωνούμε. Καταλαβαίνετε αυτό. Γιατί μετά τα άλλα κόκκαλα θα. Άρα, εσείς το παιδί σας μπορείτε να το βλέπετε συνεχόμενα πώς εξελίσσεται. Εκεί όμως που έχετε ένα πρόβλημα είναι με τον εγκέφαλο. Δεν ξέρετε ακριβώς πώς θα πάει κανείς. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι το εξής. Η δημιουργικότητα δεν εμφανίζεται όταν κοιτάζουν μόνο συμβατικά τα πράγματα. Η πλαστικότητα του εγκεφάλου δεν εμφανίζεται όταν εμείς απλοποιούμε τα πάντα στα παιδιά μας. Η δυσκολία δεν μαθαίνεται με την ευκολία. Δεν μπορείς να ξεπεράσεις την ευκολία. Μπορείς να ξεπεράσεις μόνο τη δυσκολία. Τα παιδιά όταν μαθαίνουν ένα πράγμα πολύ εύκολα, το ξεχνάνε πιο εύκολα. Επιτόπου. Δηλαδή, το μαθαίνουν σχεδόν παπαγαλία, το λένε την επόμενη μέρα στο σχολείο, τους ρωτάτε μετά από μια εβδομάδα, δεν έχουν ιδέα. Ενώ, τα παιδιά που μπορεί να έχουν μια δυσκολία, επειδή το παλεύουν τη δυσκολία, τους ρωτάτε μετά από μια εβδομάδα, θυμούνται ακόμα τι ήταν να μάθουν. Αυτή λοιπόν η δυσκολία είναι ενσωματωμένη στην εκπαίδευση. Ο καλός εκπαιδευτικός για μένα είναι αυτός που μετράει τη δυσκολία για να είναι αρκετή για να σηκώσει το επίπεδο, αλλά όχι πάρα πολύ για να μην σπάσει το ηθικό. Αυτό μπορεί να το κάνετε μόνο και μόνο όταν σκέφτεστε συνολικά το παιδί σας μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης. Δηλαδή, το παιδί σας το θέλετε καλό τώρα ή για μετά. Τι είπε η κυρία? Είπες μετά ή τώρα? Και τώρα και μετά. Ωπ, λάθος. Το τώρα πέρασε. Το θες μόνο για μετά. Αυτή είναι η δυσκολία. Αλλά το θέμα είναι ότι ενώ το βλέπεις μόνο τώρα, το θες μόνο για μετά. Γιατί άμα το θέλετε το παιδί σας μόνο τώρα, μπορεί να το κάνετε τέλειο. Αλλά θα έχει μικρή διάρκεια. Ενώ στην πραγματικότητα τι κάνουμε όταν λέμε μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα κάνουμε ανθρώπους. Δεν γεννιόμαστε άνθρωποι όπως νομίζουμε συχνά, γινόμαστε. Το γινόμαστε και με μεγάλη πάλη γιατί μαθαίνουμε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Άρα μέσα σε αυτές τις διαδικασίες
θα μάθουν, ας πούμε, να μην καίγονται, να μην κόβονται. Βέβαια θα καίγονται και θα κόβονται. Θα κάνουν διάφορα πράγματα που θα λέμε ζημιές. Αυτό που λέγαμε ότι μπορεί να πέσει, να ανοίξει. Και τα ατυχήματα είναι μέσα. Αλλά το θέμα είναι ότι προσπαθούμε να τα ελαχιστοποιήσουμε. Δεν είναι να τα βάλουμε σε ακραίες καταστάσεις. Να ξέρω, τώρα εγώ θα βάλω όλα τα παιδιά εδώ και τους πω, πηδήξτε. Είναι σίγουρα μερικά που θα μείνουν ζωντανά. Αλλά θα πω, καλή άσκηση. Όχι, μην γελάτε, μερικές φορές στο εκπαιδευτικό κάνουμε έτσι. Και λέμε πέντε, ειδικά στο πανεπιστήμιο, πέντε πέρασαν, οι άλλοι κόπηκαν, δεν πειράζει. Θα ξαναπεράσουν. Αν τους βλέπετε σπασμένους, λέτε, θα ξαναπηγαίνουν. Και δεν καταλαβαίνουμε ότι η άσκηση είναι τρελή. Όχι ότι δεν τα καταφέρνουν, αλλά βέβαια, ό,τι και να κάνετε, μερικά παιδιά θα καταφέρουν. Άρα είναι μερικοί από εσάς που θα πούν, μα ο παππούς μου που ήταν καπνιστής έζησε έως τα 90. Μα εντάξει, θα το κάνω αυτό το επιχείρημα. Αυτό είναι συνήθως οι άνθρωποι που δεν έχουν ιδέα από μαθηματικά. Για ποιο λόγο? Γιατί πρέπει να πάρετε όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν με τον παππού σας και να κοιτάξετε πόσοι από αυτούς έφτασαν στα 90. Και εκεί πέρα ξαφνικά θα δείτε ότι είναι έτσι. Δηλαδή σχεδόν όλοι οι άλλοι έχουν πεθάνει και μας έχουν μείνει 2-3. Άρα, αν έχετε μείνει στο 2-3, λέτε εγώ τον είχα. Άρα, θα είναι το ίδιο και για τους χρήστες. Να ξέρετε ότι ουσιαστικά τα παιδιά γερνούν γρήγορα με τη χρήση και την κατάχρηση. Γερνούν γρήγορα. Άρα, αν θέλετε να το δείτε σε έναν τομέα, είναι στον τομέα του αθλήματος με τα αναβολικά. Αν ξανακοιτάξετε μερικούς αθλητές μετά από μια δεκαετία που έχουν σταματήσει, θα πείτε, Θεέ μου, ούτε καν θα το έκανα αυτό το άθλημα. Βέβαια, δεν είναι ο κανονικός αθλητής, είναι γεμάτος αναβολικά. Όταν, ας πούμε, σας λένε, έπαθε κάτι στο τέντονα, θυμάστε, τα ακούτε αυτό το πράγμα, συχνά. Τεντονίτιδα, δεν γίνεται. Δεν σας λένε όμως γιατί γίνεται αυτό. Ενώ είναι πάρα πολύ απλό. Όταν παίρνετε αναβολικά, δεν αγγίζουν τον τέντονα. Αγγίζουν τους μυς. Άρα οι μυς γίνονται υπερφυσικά δυνατοί και τραβάνε πιο δυνατά. Άρα, άμα κάνετε έτσι, οι περισσότεροι από εσάς δεν κάνετε απολύτως τίποτα. Όταν είστε πραγματικά δυνατός, αυτό εδώ ανοίγει. Άρα, σε μια φάση που είναι πολύ δυνατή, ξέρω εγώ, ράγκμπι, ό,τι να είναι, και χτυπιούνται, θα ανοίξει. Τι λέω? Λέω λοιπόν ότι και σε αυτό το τομέα υπάρχει μια δοσολογία, αλλά πρέπει να καταλάβετε. Ο οργανισμός μας κουράζεται μη φυσικά. Π.χ. οι αεροπόροι μας στα αεροσκάφη γερνούν. Αυτό τους βάζουμε μόνο σε μια ηλικία, γιατί γερνάνε πολύ πιο γρήγορα. Θα δείτε τα μαλλιά τους σας πρίζουν πιο γρήγορα κτλ. Γιατί τρώνε στη μούρη πολλά τζε σε κάθε στροφή. Είναι αυτά τα πράγματα, εμείς δεν τα ζούμε ποτέ. Ένας κανονικός άνθρωπος όταν περνάει σε τόσα τζε έχει λιποθυμίσει. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι αυτές οι ακραίες καταστάσεις γερνούν το σώμα μας. Αυτές οι ακραίες καταστάσεις στην καθημερινή ζωή είναι αυτό. Δηλαδή μόνοι μας μπαίνουμε σε αυτό το πλαίσιο. Μόνοι μας. Δηλαδή δεν σας αναγκάζει κανένας και ο εθισμός είναι πάρα πολύ επικίνδυνος. Αλλά επειδή μιλήσαμε και για το διαδίκτυο, για να είμαστε ξεκάθαροι πάνω σε αυτό το πράγμα. Το διαδίκτυο είναι καλό. Το διαδίκτυο που είναι μη ελεγχόμενο είναι πολύ κακό. Δηλαδή όταν ξεφεύγει εντελώς και δεν ξέρει καθόλου, είναι ακριβώς το ίδιο πρόβλημα που έχετε. Εμείς το βλέπουμε με τους φοιτητές. Τους βάζετε μια εργασία και τους λες να βρουν στοιχεία στο διαδίκτυο. Όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδό τους, τόσο πιο πολλά βάζουν. Αλλά μετά δεν ξέρουν αν είναι καλά ή κακά. Τα βάλαν απ' όλα. Γιατί δεν έχουν αρκετές γνώσεις για να διαβάσουν μερικά στοιχεία και να πούν αυτό το blog δεν μπορεί να λέει, δεν είναι σωστό. Ακόμα και επιστημονικά, δεν λέει. Άρα τι γίνεται, όταν μπαίνετε στο διαδίκτυο και είναι εντελώς ελεύθερο, έχετε ένα πρόβλημα με την αξιοπιστία των πηγών. Αν φανταστείτε για το παιδί σας. Τώρα το θέμα εδώ είναι ότι σιγά σιγά έχει δημιουργηθεί το παρείστικο στο διαδίκτυο και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Σας υπενθυμίζω για όσους έχουν παιδιά σε αυτήν την ηλικία, ότι το παρείστικο το ίντερνετ δημιουργήθηκε για να λύσει προβλήματα αναπηρίας, κοινωνικής αναπηρίας. Δεν μπορούσαν
να βρουν φίλους κανονικά, άρα βρήκαν ένα σύστημα για να κάνουν επαφές. Και καταντάμε αυτό που εμείς θα πηγαίναμε, ξέρω εγώ, στο καφενείο για να δούμε τους φίλους μας, να πηγαίνουμε στο καφενείο στο διαδίκτυο. Αν το χειρότερο είναι, δεν πίνουμε καφέ. Γιατί το καφενείο έχει και μια ανθρώπινη μορφή, είναι ότι πάω, βλέπω κάποιον και συζητάμε για κάποιο πράγμα. Όταν λέω το καφενείο, μπορεί να είναι η shopping therapy, δεν μας πειράζει, εντάξει. Βλέπετε, ας πούμε, πόσο καταναλώνετε εσείς οι γυναίκες όταν είστε με φίλες. Όταν είστε μόνοι, λιγότερο. Πρέπει να έχετε απλώς μια κάρτα. Αλλά όταν ξοδεύεις μόνοι σου, πώς να ξοδεύεις. Ενώ όταν είναι ο άλλος που σου λέει, και αυτό σου πάει. Εντάξει, δηλαδή δεν το έχετε δει ποτέ αυτό. Έλα μαζί μου να ψωνίσω για μένα. Οι άντρες δεν το καταλαβαίνουν αυτό, εκτός όταν παντρεύονται. Εκεί είναι αργά βέβαια. Και μετά μπαίνουν σε κάποια μαγαζιά που, όπως ξέρετε, όταν μπαίνετε, τελειώσατε. Άρα να θυμάστε, το λέω τώρα για τους άντρες, τα μαγαζιά που έχουν τα λιγότερα εκθέματα εξωτερικά, μην πηγαίνετε. Αυτά που έχουν πάρα πολλά είναι ακίνδυνα. Θα βγείτε με μερικά ευρώ, είμαστε τακτά, αλλά είναι ο Θεός να φυλάει. Ειδικά αν έχει μόνο, το λέω για τον κύριο, τον βλέπω χαμογελάει επικίνδυνα, σίγουρα θα το έχει φάει. Όταν βλέπεις ένα παπούτσι, ένα μόνο, και με μία μάρκα που έχει λίγα πράγματα, μην πεις. Άρα η ιδέα ποια είναι, είναι ότι ξέρουμε ακριβώς πώς πάει, και ξέρουμε τις τάσεις που έχουμε. Είπες για τα στοιχήματα. Τα στοιχήματα είναι η αποδοχή ότι δεν τα βγάζετε πέρα. Έπεσε μια νέκρα τώρα. Εξηγώ. Έχετε δει ποτέ στοιχήματα επάνω στο σκάκι? Δηλαδή λες, εγώ θα στοιχηματίσω πάνω στον Κασπάροφ και θα τον ξεσκίσω τον άλλο. Γιατί θα το κάνεις, αφού το βλέπεις, βλέπουμε όλοι τις κακέρα. Στην πραγματικότητα στοιχηματίζουμε σε αυτό που δεν ξέρουμε. Όταν έχετε ανθρώπους που σας παρουσιάζονται ως οι δήμονες σε έναν τομέα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, δε. Πες Θεέ μου, τι κρίμα που δεν πήγαν σε έναν τομέα επιστημονικό να έχουν τουλάχιστον ένα Νόμπελ. Τι γίνεται. Και αυτό να ξέρετε, νευριάζει και τους παίχτες. Γιατί όταν ο άλλος είναι στον καναπέ και βρίζει τον παίχτη, που του έχει βγει η πίστη, η μάνα και η Παναγία για να βάλει ένα γκολ, και σου λέει, αυτός είναι έτσι. Και σου λέει, εσύ τρία βήματα θα έκανες? Όχι. Αυτός θα τα κάνει. Βέβαια, αυτός πληρώνει. Εσύ δεν πληρώνεις να κοιτάς τηλεόραση. Αλλά το θέμα ποιο είναι? Είναι ότι στην πραγματικότητα πληρώνεται με αυτό το ποσό, επειδή το κοιτάζεις εσύ, πληρώνεις. Στην πραγματικότητα, πληρώνεται με τους θεατές. Φανταστείτε έναν αγώνα που δεν το κοιτάς κανένα. Να, είμαστε. Άρα, προσπαθώ να σας πω το εξής. Αυτή εδώ η εξειδίκευση στον τομέα του τυχαίου, γιατί έχουμε φτάσει στο επίπεδο, μερικοί να στοιχηματίζουν στο ποδόσφαιρο σε άλλες χώρες. Επειδή το έχουν ξυλώσει εντελώς η χώρα τους και ξέρουν τα πάντα, δεν λέω τα παρασκηνιακά μάκη και τα λοιπά, λέω το κανονικό. Τελικά στοιχηματίζουν για το ποδόσφαιρο στην Αργεντινή. Το θέμα είναι ότι με ποια εξειδίκευση. Στην πραγματικότητα είναι απλός εθισμός. Άρα θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο, συνήθως στο φτηνιάρικο κιόλας, γιατί εδώ είναι η μιζέρια της κατάστασης. Δηλαδή δεν έχουν τα κότσα να μπουν στο καζίνο με όλα τα λεφτά τους και να πούν θα τα ξυλώσω όλα. Όχι, όχι, όχι. Θα τα ξυλώσω για δεκαετίες ανά ευρώ. Καταλαβαίνετε. Τι θέλω να σας πω με αυτή την ιδέα. Δεν σας λέω ότι είναι καλό να πάτε στο καζίνο ξαφνικά να τα ρίξετε όλα και θα πείτε ο γυρός του είπε στη διάλεξη, θα τα κάνω έτσι. Είναι ότι και στο καζίνο είναι αυτό που λέγεται η καταστροφή του παίχτη, είναι ότι όσο πιο πολύ παίζετε σε ένα παιχνίδι, τόσο πιο πολλά χάνετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσετε. Και αυτό είναι κρίμα που δεν το καταλαβαίνουμε. Ο μόνος παίχτης που κερδίζει πάντα είναι ο οργανωτής. Ο μόνος. Η λεγόμενη τράπεζα, ας πούμε, στο πλαίσιο του.
Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι όταν παίζετε και παίζετε με εθισμό, είναι ότι αποδέχεστε ότι δεν ελέγχετε την πραγματικότητα. Και λέτε, σαν διέξοδο, εγώ άμα κερδίσω λεφτά, αλλά σας υπενθυμίζω, επειδή υπάρχουν και εδώ στατιστικές μελέτες, οι άνθρωποι που κερδίζουν πολλά λεφτά, προπό, λότο, ό,τι θέλετε, πρέπει να έχουν ψυχολογική υποστήριξη. Και λες εδώ, δηλαδή έλεος. Γιατί δεν ξέρουν να τα διαχειριστούν. Ο άλλος αγοράζει αυτοκίνητο, ας πούμε μακρουλό, χαμηλό, κόκκινο, και δεν έχει να βάλει βενζίνη. Και το πέτυχε σε διαγωνισμό και μετά το πουλάει. Πουλάει, δηλαδή το αυτοκίνητο των ονείρων του, το πουλάει. Να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κερδίσει πάρα πολλά λεφτά και έχουν χρεωθεί. Γιατί το καλό όταν δεν έχετε πολλά λεφτά, δεν μπορεί να έχετε και μεγάλο χρέος. Ενώ αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι όταν έχετε αρκετά λεφτά, μπορεί να χρεωθείτε πολύ περισσότερο από αυτά που έχετε. Δηλαδή σας άφησαν να το κάνετε αυτό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πάλι έχουμε μια μορφή που είμαστε εκτός ορίων. Τα δίνω αυτά τα παραδείγματα επειδή άκουσα αυτό το με τα όρια. Στην πραγματικότητα είναι σπάνιο, ενώ λέμε πάνε στον Άριστον, το μέτρο να είναι στο μέσο, να ξέρουμε πόσο είναι. Δυσκολευόμαστε. Δυσκολεύεται κάποιος να πάει στο καζίνο και να πει εγώ θα χαλάσω 100 ευρώ, δηλαδή είμαι με 100 ευρώ, ό,τι και να κάνω. Οι περισσότεροι θα πούνε στον άλλο, φέρε λίγο ρε, τώρα έχω χέρι. Και αρχίζει μετά το. Φέρε. Άρα, αυτό που θα μπορούσα να σας πω για τον εθισμό είναι και το κινητό. Άρα το κινητό. Γιατί δεν το έβαλες το κινητό, αλλά είναι μέσα. Το κινητό, ένα πρώτο πράγμα. Τώρα θα δω πάνω κάτω πόσο έξυπνοι είστε. Μην ανησυχείτε, δεν θα το πω σε κανέναν. Όταν κάνετε την κλίση στο κινητό, πώς την κάνετε? Και εννοώ πώς παίρνετε τηλέφωνο. Δηλαδή πόσο πιο δύσκολο να το κάνω αυτό. Βρίσκονται επαφή και το... Ωραία, άρα για να δω τις κινήσεις σας. Ναι. Δεν πειράζει, θα είναι και άλλοι σαν εσένα, απλώς δεν θα το ξέρουν. Ωραία, πες ότι παίρνεις τηλέφωνο κάποιον. Ναι. Αν ξέρω το νούμερο. Ναι, το ξέρεις το νούμερο. Ναι. Θα το χτυπήσω. Οκ, okay, χτύπα το. Τώρα το νούμερο. Ναι. Χτύπησα. Οκ. Okay. Μετά τι κάνεις? Πώς θα χτύπω. Λάθος. Τι να κάνω. Να περιμένεις να πιάσει σήμα. Έχει σήμα, είναι φουλ. Όχι. Είναι μερικοί που το ξέρουν, βλέπεις. Άρα, στην πραγματικότητα, όταν κάνετε την κλίση σας και το βάζετε αμέσως στο αυτί, έχετε την περισσότερη παρενέργεια πάνω στο εγκέφαλό σας. Άρα, όλοι θα σας πούν, το κάνετε μακριά, το βλέπετε ότι έχει πιάσει και τότε το βάζεις. Άμα το κάνετε κατευθείαν, έχετε ήδη ένα πρόβλημα. Το ίδιο είναι και όταν είσαι αποδέκτης. Εντάξει, είναι πολλοί από εμάς που το... δηλαδή, λες και όλος θα πεθάνει, ας πούμε, εντάξει, άμα δεν το κάνει, άμα κάνεις πιο αργά, ο... ποιος είναι, εντάξει, φτάσατε. Άρα, τι θέλω να πω, ακόμα και το κινητό, θα μου πείτε μερικοί από εσάς, εγώ δίνω κινητό στο παιδί μου για να ξέρω πού είναι. Δεν το λένε ακόμα, αλλά... Λοιπόν, αυτό παιδιά, άμα είναι για αυτόν τον λόγο, λέγεται GPS. Εντάξει. Του βάζεις ένα GPS εδώ και ξέρεις πού είναι. Άμα θέλετε, βάλετε και υπόθετο. Τι θέλω να σας πω. Μην τρελαθούμε. Όταν δίνετε λοιπόν ένα ολόκληρο κινητό με όλες τις χρήσεις που έχει σε ένα παιδί και μας εξηγείτε ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ενώ η ανθρωπότητα έχει ζήσει 10.000 χρόνια χωρίς αυτό με τα παιδιά, αυτό που δεν έχετε υπολογίσει, τώρα το συνδυάσετε, είναι η παρενέργεια που έλεγε τώρα με την κυρία, στον εγκέφαλο του παιδιού είναι τεράστια. Τεράστια. Γιατί όταν ας πούμε λέμε ότι αυτό μπαίνει μερικά εκατοστά, πρέπει να καταλάβετε, οι πρώτοι χειριστές των τηλεφωνών, ξέρετε ποιοι ήταν, οι πολιτές, που πουλούσαν τα τηλέφωνα.
έχουν σχεδόν όλοι καρκίνο του αυτιού σε αυτή τη ζώνη. Δηλαδή δεν ξέραμε τότε ότι παράγει τόσα προβλήματα. Οι μετρήσεις που σας βάζουν συνήθως δεν είναι αυτές που μας ενοχλούν. Αυτό είναι εντάξει. Άμα βάλετε αυγά παντού, έτσι, και βάλετε ένα κινητό να λειτουργεί, θα δείτε τα αυγά που είναι δίπλα από το κινητό είναι όλα νεκρά. Γιατί η ευαισθησία τους είναι πολύ πιο μεγάλη από εμάς. Τι θέλω να σας πω. Θέλω να σας πω ότι όταν δίνουμε λοιπόν εργαλεία τέτοιου τύπου στα παιδιά, υποτίθεται για το καλό, δεν καταλαβαίνουμε ποια πηγή ενέργειας. Δηλαδή, άμα σας έβαζα γυαλιά και μπορούσατε να δείτε τι γίνεται γύρω από ένα κινητό ηλεκτρομαγνητικά, θα λέγατε, μα εγώ το έκανα αυτό το δώρο. Ενώ το κάνετε φυσιολογικά. Να καταλάβετε, παλαιότερα, αυτοί που ήταν οι μηχανικοί, είχαν τα κομπιτεράκια. Θυμάστε τα κομπιτεράκια. Τώρα δεν ξέρει καν τι είναι κομπιτεράκια, λέω ας πούμε για τους πιο παλιούς. Τα κομπιτεράκια τα βάζαμε εδώ. Βλέπετε τις τσέπες. Οι τσέπες, τους άνδρες, είναι συχνά εδώ. Γιατί συχνά είμαστε δεξιόχειροι. Θα τη βάζουν εδώ. Άρα οι κομπιτεράδες έβαζαν εδώ. Και μετά τους εξηγήσαμε, μην το βάζετε, έχετε καρδιακά προβλήματα λόγω της μπαταρίας. Η μπαταρία, η απλή μπαταρία. Δηλαδή δεν κάνει τίποτα, δεν κάνει εκπέμπει. Ενεργοποιείται μόνο όταν εδώ είναι σβησμένη. Το βγάζετε, όν, τότε ενεργοποιείται. Αυτή η απλή μπαταρία πάνω σας, είχαμε προβλήματα στους μηχανικούς. Το ίδιο για τα γενετικά όργανα όταν το έχετε συνεχώς σε τσέπη. Εντάξει, και ειδικά για τους άνδρες, γιατί τα γενετικά όργανα στους άνδρες είναι απ' έξω. Γιατί είναι απ' έξω. Γιατί το σπέρμα πρέπει να είναι σε μια θερμοκρασία που να μην είναι υψηλή. Άρα σημαίνει ότι είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε αυτό. Βλέπετε, όταν το βλέπετε ορθολογικά λέτε, μα γιατί δεν μας το λένε ξεκάθαρα. Όταν έχετε κάποιον που οδηγάει και βάζει το κινητό του ανάμεσα στα μπούτια του, να ξέρετε ότι θα πάρει αυτό που νόμιζε θα δώσει. Δεν το έχει σκεφτεί. Τα δεν σηκώνεται. Άρα, αυτό πρέπει να τα έχετε όλα μαζί, πακέτο. Τι κάνει καλό στα παιδιά. Κάνει καλό η καλή διατροφή. Η καλή διατροφή δεν είναι καλή διατροφή όλη την ημέρα. Εξηγώ. Τα αμύγδαλα είναι πολύ καλά το πρωί. Τα αμύγδαλα το βράδυ είναι για άλλη περιοχή, δεν αφορά τον εγκέφαλο. Είναι πολύ πιο κάτω και αποτελείται από δύο ημισφαίρια. Εκεί πάει, τίποτα άλλο. Άρα, είναι μερικά πράγματα, το λέμε για τις πρωτεΐνες, λέμε οτιδήποτε. Για να μην το ξεφτυλίσουμε και σε αυτό το τομέα, σας υπενθυμίζω ότι ο εγκέφαλος, ο ανθρώπινος, είναι παμφάγος. Για όσους δεν το έχουν εντοπίσει. Εδώ και χιλιετίες. Και γι' αυτό έχει εξελιχθεί και είναι πολύ καλό για τα παιδιά να δοκιμάζουν νέα πράγματα. Αλλά τι σημαίνει νέα πράγματα, ας πούμε νέα φρούτα, διάφορα φρούτα. Αλλά θέλω να σκεφτείτε τώρα, χωρίς να το πείτε, τώρα μιλάω μόνο με μανάδες, πόσα διαφορετικά φρούτα έχει φάει το παιδί σας. Διαφορετικά, εντελώς διαφορετικά. Εντάξει, δηλαδή ας πούμε αυτό, 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 όχι πόσες φορές, πλούς διαφορετικά. Οκ. Είμαστε εντάξει, το έχετε όλες. Ποια από εσάς έχει πάνω από 20, 15, 10, 10. Θα δώσω ένα παράδειγμα. 200 λουλούδια είναι φαγόσιμα. Σας πήγα στα λουλούδια, εντάξει. Άρα, φανταστείτε στα φρούτα. Που σημαίνει ότι όταν λέμε, ας πούμε, να μην σας βάλω τα λαχανικά, γιατί θα μου πει τα κλασικά τα παιδιά δεν τους αρέσουν. Αυτές είναι βλακίες δικές μας, διότι το παιδί είναι περίεργο. Το θέμα είναι πώς το παρουσιάζει. Δηλαδή, άμα το παρουσιάζετε, είναι κλασική προσοχή. Προσέξτε για ιδιαστική. Αυτό είναι καλό για σένα. Άρα, το παιδί το βλέπει, είναι απέσιο, το μυρίζει, είναι χάλια. Και σου λέει είναι καλό για σένα. Και λέει, αν είναι έξυπνο το παιδί, πρέπει να πει, πού είναι γραμμένο ότι είναι φάρμακο.
Γεύμα δεν είναι. Άρα πρέπει να έχω όρεξη να το φάω. Άρα, εγώ σας λέω ότι θα κάνουμε και κάτι τέτοιο σαν masterclass όσον αφορά τα φρούτα. Είναι πολύ καλό να δείτε, πηγαίνετε ξανά στο μακρύλισκό σας και κοιτάξτε ποια ποικιλία, ποια φρούτα δεν έχετε πάρει ποτέ. Και το ξαναφέρετε στο σπίτι και λέτε τώρα στα παιδιά σας, σήμερα θα παίξουμε αυτό, δεν το έχουμε φάει ποτέ, για να δούμε πώς είναι. Το παιδί, άμα δεν δοκιμάσει, θα σκάσει. Άμα του το παρουσιάσετε έτσι. Ενώ άμα το φέρετε έτσι και του πείτε αυτό είναι καλό για σένα, δεν θέλω. Καταλάβετε, όταν λέτε σε κάποιον ότι θα, όταν λέτε, συνήθως αυτοί που είναι έτσι όπως κάνω εγώ τώρα, λένε, θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Και επειδή σας το λένε, λένε θα είναι σπουδαίο. Μα δεν είναι σπουδαίο, δεν είναι να εντοπίζει, άμα είναι σπουδαίο θα το καταλάβεις. Εδώ η προετοιμασία νοητική όσο αφορά την έρευνα εγκεφάλου είναι νέο, είναι μια καινοτομία, είναι αυτό που σου επιτρέπει να δεις πράγματα διαφορετικά. Θα ήταν καλό να δείτε ας πούμε το έργο φαινόμενο. Στο λέω έτσι, όσοι θέλουν. Και όταν καταλάβετε ότι είμαστε αυτό που τρώμε, είμαστε αυτό που τρώμε, τότε θα καταλάβετε ότι ο εγκέφαλός μας του αρέσει να τρώει σπάνιες ουσίες. Σπάνια. Εντάξει. Δηλαδή, άμα κοιτάξετε, ας πούμε, τα φυτά που τρώτε, κανονικά, τα φυτά. Τα λέω φυτά για να έχουμε και τα λαχανικά και τα φρούτα. Και μετά ξαφνικά πάτε στο εξωτερικό και σας βρίσκουν κάτι άλλο και είναι μια γεύση που δεν είχατε δοκιμάσει ποτέ. Συμφωνούμε, έχει τη γη, έχει συμβεί αυτό. Εδώ να ξέρετε ότι ο εγκέφαλός μας παράγει νέο συναπτικό πεδίο. Αναγνώριση σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τι είναι αυτό. Και όταν το χαίρετε, είναι χαμός. Και μετά το ξαναψάχνετε. Δηλαδή, ξαναπιέτε, μετά επιστρέφει στην πατρίδα και λέτε, έχει κάποιος που έχει αυτό το πράγμα. Ενώ πριν δεν το θέλατε ποτέ. Άρα εδώ έχει δημιουργήσει την αίσθηση ότι είναι καλό, ότι του άρεσε και έχει την έννοια της έλλειψης. Γιατί δεν το έχουμε εμείς. Γιατί να μην το συνδυάσουμε. Το βλέπετε, ξέρετε, ακόμα και άμα μιλήσω για προϊόντα πιο καλλιτικά θα τα καταλάβουν μόνο οι γυναίκες. Ξέρετε, θυμάστε αλόε βέρα. Αλόε βέρα στην αρχή δεν ξέραμε τι ήταν. Εντάξει, κάκτος ουσιαστικά. Μετά όταν σας περιγράφουν όσες ιδιότητες, λες θεέ μου φέρτο. Γιατί μερικές φορές τα πράγματα δεν είναι προσεγγίσιμα άμεσα. Το ρόδι. Πόσες φορές τρώμε ρόδι. Είναι μερικοί που είναι μια φορά το χρόνο και είναι μερικοί που το ανακάλυψαν επιτέλους ότι έχει δεν ξέρω πόσα πράγματα. Να ξέρετε ότι η γνώση σας βοηθάει για να πάρετε ένα πράγμα. Όταν σας λένε όλες τις ιδιότητες, λες, γιατί μην το παίρνω. Στις ιδιότητες σας το λένε για να μάθει ο εγκέφαλος τι θα πάρει. Είναι το ίδιο με τα ρούχα. Εντάξει. Αγοράζετε ένα ρούχο. Όχι άντρας. Γιάννης. Αγοράζετε ένα ρούχο. Κοιτάζετε τι είναι. Σας κάνω τον κλασικό άντρα. Λοιπόν, λέει η γυναίκα του, θα πάρω αυτό. Κάνει αυτή τη διακριτική κίνηση. Ξέρετε τι κοιτάζει, ε. Κοιτάζει αν είναι ακριτικό ή όχι. Όχι, μάλλον έχετε άλλους άντρες. Λοιπόν, άρα εσείς ας πούμε κοιτάζετε. Στην πραγματικότητα αυτές που έχουν κάποια εμπειρία το κοιτάζουν αμέσως, γιατί ακόμα και να τους αρέσει, άμα αυτό που είναι γραμμένο, εντάξει, άστε. Γιατί ξέρω ότι στο πλυντήριο θα μου κάνει αυτό, στο τέτοιο θα γίνει έτσι, αυτό θα χαλάσει, γιατί βλέπετε το μέλλον. Ενώ η πιο νέα κοπέλα που έχει κάνει οι πρώτες αγορές, ούτε καν θα κοιτάξει αυτή τη στιγμή. Με τίποτα. Θα φάει πρώτα τα μούτρα της να χαλάσει. Έξε, όταν αγοράζετε πράγματα που ξεπερνούν από παντού έτσι, στο πρώτο πλυντήριο είναι, έχουν πεθάνει όλα. Έχουν φύγει όλα, το πλυντήριο έχει γίνει μαριονέτα. Τι λέω γι' αυτό. Λέω ότι αγοράζουμε αυτό που ξέρουμε. Και αυτό εξελισσόμαστε. Ρωτάω τώρα, πόσοι από εσάς δίνουν την ευκαιρία στα παιδιά τους να αγοράζουν τα παιχνίδια τους. Ναι. Ναι, αλλά το θέμα ξέρουν. Ό,τι ξέρουν. Πώς. Ό,τι ξέρουν. Ό,τι ξέρουν συνήθως είναι η μάπα. Ναι, γιατί δεν πρόλαβαν. Όχι, κάνετε λάθος.
Εγώ να σας πω μερικά παιχνίδια που προτείνω στα παιδιά, μπορεί να σας φύγει το σαγόνι. Γιατί μπορεί να μην είναι κανένα από αυτά που έχετε αγοράσει. Και θα σας πω, είναι πολύ απλό, σας το ξαναφέρω στα φρούτα. Άμα σας βάλω τώρα φρούτα, γνωστά και μη γνωστά, θα πάτε να αγοράσετε τα μη γνωστά. Τίποτα. Είναι ακριβώς το ίδιο με τα παιχνίδια. Το παιδί θα πάει να πάρει το παιχνίδι που μοιάζει με αυτό που είδε στον άλλον. Άμα δεν το έχει καθόλου, δεν το έχει δει πουθενά. Και εδώ είναι η βλακεία. Γιατί, άμα έπαιρνε αυτό που δεν έχει δει πουθενά και το έφερε στο σχολείο, θα έλεγε Μάγκελ, κοίτα τι βρήκα. Αλλά εδώ τι κάνει, παίρνει το άλλο του άλλου και δεν ρωτάει. Καλά, εσύ πώς το πήρες. Και το πήρε από τον άλλον. Αλλά ο πρώτος άλλος ήταν ο ένας. Και δεν θες να είναι ο ένας. Και ρωτάω, εσείς ως γονείς θέλετε απλώς το παιδί σας να ακολουθεί τις μόδες των άλλων. Πάνω κάτω, ξέρετε κάτι, είναι αυτό που αποφεύγεται στο ρουχισμό. Όταν ακολουθείτε μία μόδα, είναι ότι έχει τελειώσει στην υψηλή. Εντάξει, η υψηλή μετά κατεβαίνει τα τέταρτα, έρχεται στο δικό σας το επίπεδο, για να μπορείτε να δείτε τι γίνεται και τι να κάνεις, να αγοράσεις ένα φουστάνι για την δεκαετία. Άρα, όταν αγοράζεις πιο κάτω, αυτό σημαίνει ότι είσαι ήδη στην τρίτη εποχή. Δεν το χρησιμοποιούν πια. Άρα, τι προσπαθώ να σας πω. Σε αυτήν την επιλογή, π.χ. τώρα για την κυρία, είναι πάρα πολύ δύσκολο να δεις ένα παιδί που θα πάει σε ένα μαγαζί με παιχνίδια να πάει να αγοράσει ένα σκάκι μόνος του. Όμως, εδώ είναι που βοηθάει η ανθρωπότητα, το σκάκι το παίζουμε εδώ και αιώνες. Εγώ αυτό που λέω να λένε στους γονείς, λέω στους γονείς, να λένε οι εκπαιδευτικοί στους γονείς, είναι να επιλέγετε παιχνίδια που παίζει η ανθρωπότητα εδώ και αιώνες. Γιατί για να το παίζει ακόμα εδώ και αιώνες, θέλει να πει ότι ακόμα και οι ειδικοί του παιχνιδιού δεν το έχουν εξαλείψει. Που σημαίνει ότι κάτι μαθαίνουν. Και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά σας είναι οι σωστές επιλογές στα παιχνίδια μας επιτρέπουν να μην έχουμε τέτοιες χρήσεις. Οι στρατηγικές επιλογές, γιατί το χαίρεται. Αυτά είναι. Όταν δεν το χαίρετε, αντιγράφει από τον άλλο. Όταν ο άλλος είναι μια πατσαβούρα, κάνει πατσαβούρα. Δεν σου λέει αυτό. Τα στρατηγικά παίχνια, άμα τα κοιτάξετε σε βάθος χρόνου, θα δείτε ότι δεν έχουν ζάρια. Το ζάρι είναι η πρώτη εισαγωγή της τυχαιότητας στο σπίτι. Το ζάρι. Το σκάκι, οι ντάμες, το σογκί, το γκο. Το γκο παίζεται στην ανθρωπότητα 4.000 χρόνια. 19 επί 19 μόνο πέτρες, τίποτα άλλο. Και όμως άμα το ξέρει, ας πούμε, ποιος ξέρει γκο εδώ μέσα. Το γκο συγκεκριμένα είναι γιαπωνέζικο, οι Κινέζοι θα το λένε βεϊκή, αλλά τέλος πάντων. Μας το έφερε η κόρη από την Κίνα φέτος το καλοκαίρι. Μπράβο η κόρη. Αλλά το παίζετε. Ο μικρός στην αρχή μου του το έφερε να παίζει, τώρα σαν να το... Το παρατάει. Είναι επειδή δεν έχει δάσκαλο. Καταλαβαίνεις, δεν έχει δάσκαλο. Στην Κίνα, στην Ιαπωνία και στην Κορέα υπάρχουν σχολές γκο. Όπως είναι εδώ ο εκπαιδευτικός, έρχεται, τους επιλέγουν, κρατάνε και μην είναι οι μόνοι που μετά θα πάνε στο επαγγελματικό. Ολόκληρη σχολή. Άρα υπάρχουν δάσκαλοι. Λέω απλώς ότι είναι το ίδιο για το σκάκι. Ένα παιδί που το αγοράζει σκάκι και δεν υπάρχει κανένας μες στο σπίτι να παίζει σκάκι, σιγά σιγά θα το βαρεθεί. Άρα η ιδέα είναι ότι με μερικά μαθήματα γίνονται. Αλλά τι θέλω να πω. Όταν θα το απασχολήσει το παιδί και θα βρει, να ξέρετε ότι κάθε φορά που ένα παιδί βλέπει ένα καινούριο παιχνίδι, ο εγκέφαλος δημιουργεί νέο νευρονικό δίκτυο. Γιατί δεν το ξέρει, πρέπει να μάθει τι είναι. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιο ανθεκτικός ο εγκέφαλος. Άρα, αν έχετε παιδιά που το έχετε δείξει μόνο μερικά παιχνίδια και είναι πάντα του ίδιου τύπου, όπως τα λαχανικά σας, όπως τα γλυκά κτλ., στην πραγματικότητα δεν έχουν ευρύ πλαίσιο επιλογής. Δηλαδή, σας δίνω ένα παράδειγμα. Έχετε ένα παιδί, έτσι, 5 χρονών, και του λες, τι γλυκό θες. Και σου λέει, τυραμισού. Πού το είδες εσύ, το τυραμισού. Θα φανταστείτε, ναι, να μην σας λέω άλλα πράγματα, τυραμισού το πιάσατε όλοι.
Τι θέλω να πω, δεν προτείνω μόνο να κάνετε στα εταιρικά, αλλά το γεγονός ότι μπορεί να κάνει μια παλέτα τεράστια είναι ακριβώς ο ζωγράφος. Άμα έχει 2-3 επιλογές, θα ζωγραφίσει πολύ απλά πράγματα. Άμα έχει μια τεράστια παλέτα, θα επιλέξει και θα δημιουργηθεί μια δημιουργικότητα. Το βλέπετε τώρα στη μαγειρική. Πάνω κάτω, πριν μερικά χρόνια, τους μάγειρες τους είχαμε για τίποτα. Τώρα τις λέμε μάγειρες, λέμε σεφ. Μάγειρες προφέρεται σεφ. Ναι, αλλά επειδή το είδαμε στην τηλεόραση, επειδή είδαμε μερικούς που ήταν, αυτό ήταν υψηλή μαγειρική. Για όσους παρακολουθούν μερικές από αυτές τις εκπομπές, λες, καλά έτσι το κάνουν αυτό. Δηλαδή κάτι που εσύ θεωρούσες ότι είναι απλό. Αυτοί το κάνουν το άλλο απλό, το ξανακάνω, και η γεύση δεν έχει καμία σχέση με το δικό σου. Γιατί ξέρουν μερικές λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις προσέχουμε. Όταν λοιπόν τα παιδιά σας είναι σημαντικό να ξέρουν λίγο πράγματα από τη διατροφή, μην τους τα κάνετε όμως βαρετά. Να τα κάνετε όπως είναι η γιαγιά, που τα δείχνει χωρίς να τα δείχνει. Ενώ εμείς τα δείχνουμε. Αυτό είναι καλό. Αυτό δεν είναι καλό. Αυτό είναι έτσι. Ενώ η γιαγιά κάνει το μαγιά και λες, είναι το μικρό που λέει, εδώ τι βάζεις. Δεν το εξηγεί. Είναι λίγο ενηγματικό. Είναι σαν ένα παραμύθι. Και μετά τι λέει. Αυτό μαθαίνει μερικές ουσίες που είναι σημαντικές για τον εγκέφαλό του. Ενώ αλλιώς θα καταδύσετε στο κοτόπουλο και πατάτες. Βέβαια εδώ είστε καλό φαρδί γιατί οι πατάτες είναι ωραίες. Αλλά εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει να ξέρει κάτω. Και ακόμα και στην πατάτα, δεν με επηρεάζει η πατάτα, στην ίδια την πατάτα υπάρχουν τεράστιες διαφορές στο πώς τη μαγειρεύετε. Είναι μερικοί που δεν ξέρουν. Ή δεν το διδάσκουν. Άρα, τελειώνω, Μάκη. Λέω λοιπόν, ότι άμα σας βάλω ένα πρόγραμμα όπου πρέπει να μάθετε στα παιδιά σας. Νέα φρούτα. Νέα λαχανικά. Δεν έχετε ποτέ φέρει στο σπίτι, ποτέ. Νέα παίγνια στρατηγικής. Και συνεχίζω το κατάλογο έτσι. Δεν θα προλάβουμε αυτά. Άμε. Άμα τους λέτε μόνο, μη κάνεις αυτό. Είναι σαν να τους λες κάντο. Μόλις φύγω, κάντο. Η προσέγγιση που έχουμε τώρα στον τομέα της πρόληψης δεν είναι απλώς μην το κάνεις. Είναι κάνε κάτι που είναι θετικό, που του αρέσει. Και επειδή το κάνει, έχουμε βέβαια και τα αθλήματα, εντάξει, επειδή το κάνει και το χαίρεται, όπως λες εσύ, παίξε τρίγκλας, είδα και αφήσα ωραία. Επειδή του αρέσει και είναι και με άλλους και απασχολεί τον εγκέφαλό του ευεργητικά και επικοδομητικά, δεν είναι ένα σπίτι με αυτά. Ενώ εμείς τι κάνουμε, τα βάζουμε σε ένα πλαίσιο που αρχίζουν να βαριούνται, να ξέρετε, ποτέ, θα το πω. Άμα θέλετε να ασχοληθείτε με την πρόληψη, πριν την πρόληψη. Θα μου πει ο Μάκης αυτό καινούριο φρούτο, μου το έβαλε τώρα. Τι εννοώ, Μάκη. Η πρόληψη πριν την πρόληψη είναι να ασχοληθείτε με τη βαρεμάδα. Δεν έχω δει κανέναν να μπαίνει σε αυτό το τομέα χωρίς προηγουμένως να έχει βαρεθεί από τη ζωή. Κάτι δεν του βγαίνει, το βαριέται και λέει θα ξεδώσει αλλού ρε παιδί μου. Για το αλκοόλ που σας έλεγαν οι μερικοί που λένε θέλω να πιω για να ξεχάσω. Και δεν το ευχαριστιέται, είναι απλώς ότι θέλω να γίνει. Σου λέει όλος, σου ανακοινώνει, θέλω να γίνει στουπί. Οκ, του λες, κάτσε μόνος σου, όχι με μένα. Εγώ ήρθα εδώ επειδή είμαστε φίλοι. Ωραία. Λέω λοιπόν ότι μια καλή ένδειξη, το λέω τώρα επειδή είσαστε σε μικρές ηλικίες, μια καλή ένδειξη είναι η βαρεμάδα. Άμα το παιδί σας μπαίνει σε ένα πλαίσιο συνεχόμενης βαρεμάδας, να ξέρετε ότι μπαίνει στο πλαίσιο το επόμενο, όπου θα χρειαστεί πρόληψη. Γι' αυτό λέω, δάσκαλος στον κόπο. Δεν μένεις, ας πούμε, με το παιχνίδι, πρέπει κάποιος να το κάνει, άμα δεν βρεις αυτό. Άρα, η ιδέα ποια είναι. Είναι ότι στην πραγματικότητα η απασχόληση δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική.
Άρα είναι μια φράση που μου αρέσει να λέω από ένα φουρνάρι και ο οποίος έλεγε κάτι πολύ απλό. Έλεγε αυτός που διαλέγει σωστά το επάγγελμά του δεν πάει ποτέ στη δουλειά. Τόσο απλό. Ε? Αυτό που προσπαθώ τώρα να σας πω όλη αυτή την ώρα είναι ότι αυτός που βλέπει την ουσία της ζωής δεν πάει ποτέ στις ουσίες. Ποτέ. Γιατί όλες αυτές καταστρέφουν την ουσία της ζωής. Σας το είπα τώρα πιο περιληπτικά, να μην το ξεχάσετε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλή συνέχεια.